Στην δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδίαν θώρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζούντιου, στον Αρκαδικό της Δράμας, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, αρχιερατεύοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας, κυρίου κυρίου Παύλου. Και δοξωτέραν να συγκρίτως τον Σεραφείμ την αδία φθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Τραπεζούντος των γόνων και θερμών αντιλήπτορα και του πάντων δεσπότου στρατιώτην περίδοξον ευγένειον των μέγαν αθλήτην τιμήσομεν εν ύμνηση πίστη από πάσης γαρλήτρος επιφοράς τους πίστη ανακράζοντας δόξα το δεδοκό της ίσχυν δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το ενεργούν τη διά σου ασυνιάματα. Να αναφερθεί ότι η τηλεόραση Star Dramas μετέδωσε ζωντανά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, ενώ στην μαρτυρική ζωή του Αγίου Ευγενίου αναφέρθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας. Η Αγία μας Εκκλησία στολίζεται με τα αίματα και τα μαρτύρια του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου, του βλαστού και πολιούχου της περιφήμου πόλεως της Τραπεζούντος και των συναθλητών του, των Αγίων Μαρτύρων Ουαλεριανού, Κανδίδου και Ακύλα, που μαρτύρησαν στην Τραπεζούντα την περίοδο των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 300 μετά Χριστόν, υπέμειναν φρικτά μαρτύρια, ξεσμούς, πυρά, μαστιγώσεις, έριχναν αλάτι στις πληγές των και ο πόθος του Λυσίου ήταν να ανακαλύψει και τον Άγιο Ευγένιο, ο οποίος εκρύπτετο σε ένα σπήλαιο λίγο πιο κάτω από την πατρική του οικία, όπου είχε το συνήθεια να προσεύχεται. Χειμώνας ήταν και μια ειδωλολάτρηση αγριά, όταν χάραξε βγήκε ένα πρωί να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά και άκουσε τις ψαλμωδίες του Αγίου Ευγενίου από τη σπηλιά του, αφού προηγουμένως ο Άγιος Ευγένιος το προηγούμενο βράδυ εδέχθηκε πρόσκληση από τον Χριστό, ο οποίος του εμφανίστηκε και του λέει «Φτάνει άλλο, μην κρύβεσαι, να θυμάσαι τους λόγους μου, πας ώστες με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κακό αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Ήρθε η ώρα να μαρτυρήσεις και εγώ θα είμαι συμπαραστάτη σου, σύμμαχό σου και βοηθό σου. Και έτσι λοιπόν η γερόντισσα αυτή έσπευσε εις την πόλη, γιατί επρόσφερε ο διώκτης αμοιβή χρηματική σε όποιον ανακάλυπτε τον Ευγένιο και τους ξεσήκωσε όλους. Και έτσι συνελήφθη ο Άγιος Ευγένιος και οδηγήθηκε εις τον Λυσία, όπου εφθαρσός ομολόγησε τον Χριστόν. Δεν μπόρεσε να κάμψει το φρόνημα του Αγίου, ομολόγησε σε αυτόν την ταυτότητά του, ότι είναι χριστιανός, ότι είναι τραπεζούντιος, ότι γεννήθηκε στην πόλη αυτή, λιδόρισε τα είδωλα, με βούνευρα τον εράβδισαν,
κοκκίνησε η γη από το αίμα του Αγίου, οι σάρκες του πετάχτηκαν κάτω, τον έξισαν με σιδερένια ξυστριά, τον κάψαν με λαμπάδες, στο τέλος και τους τέσσερις μαζί τους έβαλαν μέσα σε ένα καμίνι για τρεις μέρες και όπως ο Κύριος διεφύλαξε σώους και αυλαβείς τους τρεις πέδας στην κάμινο του Ναβουχοδονόσορα, έτσι και οι τέσσερις καλλίνικοι μάρτυρες διαφυλάχθησαν σώοι και αυλαβείς και μάλιστα εθεραπεύθησαν οι πληγές των, με αποτέλεσμα πολλοί στρατιώτες και άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν το μαρτύριο των Αγίων να πιστεύσουν εις τον Χριστόν. Καταδικάστηκαν ως μάγοι και αποστάτε, αποκεφαλίστηκαν οι Άγιοι και τελευταίος ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευγένιος, και έτσι έβαψαν με το αίμα τους τα χώματα, τα ιερά της πρωτεύουσας του ελληνισμού του Ευξήνου Πόντου, της Τραπεζούντος. Στην εποχή μας έχουμε δει ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί ομολογητές από τον καναπέ. Κρίνουν, επικρίνουν, ειδικά τώρα την περίοδο αυτή της πανδημίας δεν άφησαν όρθιο κανέναν, ούτε αρχιερείς, ούτε πατριάρχες, ούτε παπάδες, κανέναν. Λένε διάφορα. Είπαν για τις εκκλησίες τις κλειστές, είπαν τι δεν είπαν. Και λέω, αφού έχουμε τόσους πιστούς ανθρώπους και τόσους ομολογητάς, γιατί δεν μαζεύτηκαν μια Κυριακή έξω από μια εκκλησία 5.000 άνθρωποι και 10.000 άνθρωποι από αυτούς τους ομολογητάς. Οπότε να κάνει πίσω η εξουσία, γιατί κανείς δεν είναι πρόθυμος να δώσει πρόστιμο 500 ευρώ αν θα πάει να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα στην εκκλησία, αν θα έρθουν οι άνθρωποι του κράτους να του καταλογήσουν παράνομη την. Εδώ πάλι είναι άλλη αντίφαση. Τα καταστήματα όλα γεμάτα, οι πλατείες και στην εκκλησία τηρούν με κάθε αυστηρότητα τα μέτρα. Αυτοί οι ομολογητές είναι ψεύτικοι ομολογητές και δεν πιάνουν καμία χάρη από το Θεό για την ψευδόνυμη αυτή ομολογία τους. Δεν είμεθα άξιοι να είμεθα ομολογητές και μάρτυρες, αλίμονο εάν παραστεί ανάγκη, πολλοί θαλακίσουν.